Είναι ένα σοκολατένιος παράδεισος, πραγματικά. Είναι τέλειο. Γεια σου και καλώς ήρθες, εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος και αυτό είναι το Beats Me. Σε περίπτωση που είναι η πρώτη φορά εδώ πέρα, καλώς ήρθες καταρχήν και θα πρέπει να σου πω ότι εδώ πέρα μαγειρεύουμε vegan. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει φυσικά ότι έχουμε αποκλείσει κάθε είδους ζωικό συστατικό από τις συνταγές μας. Και όπως θα διαπιστώσεις από τη σημερινή συνταγή αλλά και από τις προηγούμενες που έχουμε κάνει, δεν στερείσαι απολύτως τίποτα. Ειδικά η σημερινή θα έλεγα πως είναι αυτό που αποκαλώ σοκολατένιος παράδεισος. Γιατί σήμερα θα κάνουμε υπέροχα λαχταριστά σοκολατένια brownies που λιώνουν στο στόμα από αυτά που τα πιάνεις και πασαλίβεσαι και γίνεσαι λιγάκι έτσι χάλια και είναι απλά υπέροχα πραγματικά και πρέπει να τα δοκιμάσεις, ειδικά αν είσαι από τα άτομα που πραγματικά τρελαίνονται για σοκολάτα. Τώρα αν δεν τρελαίνεσαι για σοκολάτα, εγώ πάλι θα σου πω να τα δοκιμάσεις γιατί είναι όνειρο. Πάμε όμως να δούμε τη σημερινή συνταγή. Λοιπόν, για να κάνουμε τα συγκεκριμένα brownies χρειαζόμαστε εύκολα και απλά υλικά, ελάχιστο χρόνο και από εργαλεία και εξοπλισμό πραγματικά τίποτα. Αυτό που θα χρειαστούμε είναι ένα μπολάκι, στο οποίο θα προσθέσω ζάχαρη λευκή, ζάχαρη καστανή. Κατά βάση καστανή βάζω, εσύ άμα θέλεις μπορείς να βάλεις μόνο λευκή ή μόνο καστανή ή ό,τι άλλο θέλεις εσύ. Θεωρώ προσωπικά ότι η καστανή ζάχαρη δίνει άλλο ένα επίπεδο και βάθος στη γεύση. Και εδώ πέρα τώρα θα προσθέσουμε και vegan βούτυρο. Και θα το ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά. Έτσι. Όλο μέσα. Ωραία. Στην άκρη. Ανακατεύουμε όσο καλύτερα γίνεται. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό το αφήνω για μισό λεπτό στην άκρη. Τώρα, εδώ πέρα έχω γάλα αμυγδάλου. Εδώ, στο οποίο θα προσθέσω λιναρόσπορο και θα το ανακατέψω. Αυτό τώρα εγώ θα το βάλω στο φούρνο μικροκυμάτων για να ζεσταθεί και να πήξει απευθείας. Εσύ αν θέλεις μπορείς να το ετοιμάσεις από πιο νωρίς και να το αφήσεις απλά να κάτσει και να πήξει. Λοιπόν, τέλεια, αυτό έχει πήξει σχεδόν. Τώρα, παίρνω πάλι εδώ πέρα τη ζάχαρη με το βούτυρο και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Εδώ μέσα θα προσθέσω εκχύλισμα βανίλιας. Ανακάτεμα ξανά. Ωραία. Και τώρα θα διάσω εδώ μέσα το λιναρόσπορο με το γάλα. Λοιπόν, εδώ μάλλον θα χρειαστούμε τη σπατούλα. Τέλεια. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, τώρα, εδώ μέσα θα προσθέσω λίγο αλάτι, γιατί όπως έχουμε πει στα γλυκά πάντα βάζουμε λίγο αλάτι, ειδικά άμα είναι σοκολάτα, ισορροπεί πάρα πολύ ωραία τη γεύση και αναδεικνύει τη γλύκα. Και θα προσθέσουμε εδώ μέσα σιγά σιγά το αλεύρι, το οποίο το έχω κοσκινήσει πρώτα. Έτσι, προσθέτω πρώτα το 1 τρίτο και το διπλώνουμε μέσα. Έτσι. Ωραία, προσθέτουμε ακόμα. Ωραία. Και το υπόλοιπο αλεύρι. Τέλεια. Και τώρα θα προσθέσουμε και κακάο μέσα, το οποίο επίσης το έχω κοσκινήσει. Πάλι σε δόσεις. Αν θέλεις μπορείς να χρησιμοποιήσεις και μίξερ, αλλά η αλήθεια είναι πως δεν είναι απαραίτητο γιατί το μείγμα είναι αρκετά μαλακό. Επίσης μάλλον ξέχασα να το πω πως έχω βάλει ήδη το φούρνο να ζεσταίνεται στους 180 βαθμούς. Ωραία, τώρα, κάτι το οποίο ξέχασα, μην το ξεχάσετε εσείς. Εδώ πέρα έχω baking powder, μπαίνει και το baking powder μετά το αλεύρι και πριν το κακάο. Λοιπόν, κάνουμε τώρα ένα πολύ καλό ανακάτεμα εδώ πέρα. Ωραία. Και τώρα, εδώ πέρα έχω σταγόνες σοκολάτας και τις έχω μοιράσει στα δύο. Θα προσθέσουμε πρώτα τη μία δόση μέσα στο μείγμα και πάλι θα ανακατέψουμε.
Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, το βάζουμε για λίγο στην άκρη αυτό. Τώρα παίρνουμε ένα σκεύος για το φούρνο, το οποίο το στρώνουμε με αντικολλητικό χαρτί. Και αδειάζουμε μέσα το μείγμα μας. Το απλώνουμε ομοιόμορφα σε όλο το σκεύος. Ωραία. Και τώρα, από πάνω θα προσθέσουμε τις υπόλοιπες σταγόνες σοκολάτας. Τέλεια. Και ελαφρώς σε διάφορα σημεία θα πιέσουμε. Όχι παντού, δεν χρειάζεται, ίσα ίσα. Έτσι. Τέλεια. Αυτό ήταν. Τώρα αυτό, το βάζουμε στο φούρνο και το ψήνουμε για περίπου 40 λεπτά, 45 λεπτά, εκεί ανάλογα το φούρνο. Και τώρα, όσο τα ψήνετε αυτό, να σου πω απλά ότι τη συνταγή θα τη βρεις αναλυτικά κάτω στην περιγραφή, μαζί με όλες τις δοσολογίες και όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεται να ξέρεις. Αυτά, τα λέμε σε λίγο. Τα brownies είναι ήδη έτοιμα, τα έψησα τελικά 37 λεπτά. Θα το δεις εκεί πέρα 35, 40, 45 λεπτά ανάλογα το φούρνο. Τα άφησα κιόλας να κρυώσουν λιγάκι για να μπορέσουμε να τα κόψουμε. Λοιπόν, θα τα βγάλω τώρα από το σκεύος. Ανοίγουμε. Και θα τα κόψουμε. Εντάξει, ήδη μοσχοβολάνε. Δεν φαντάζεσαι, όλο το σπίτι μυρίζει σοκολάτα. Και για να δούμε τώρα τι κάναμε. Εντάξει, αν το δεις, κάτσε το πέρα από κοντά να το δεις. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά από μέσα έχει διατηρήσει την υγρασία. Και πάμε τώρα να δούμε. Απ' έξω έχει πιάσει κρούστα, από μέσα είναι πάρα πολύ μαλακό και έχει κρατήσει ακόμα υγρασία. Είναι ένας σοκολατένιος παράδεισος, πραγματικά. Είναι τέλειο. Για πρωινό, για το απόγευμα για τον καφέ, για το τσάι και για οποιαδήποτε άλλη στιγμή, πραγματικά. Αυτό ήταν και για σήμερα. Ελπίζω να σου άρεσε το βίντεο. Αν σου άρεσε, πάτα μου ένα like. Πάτα και την εγγραφή και το καμπανάκι από δίπλα για να σου έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που να βάζω ένα καινούριο βίντεο, δηλαδή κάθε Παρασκευή στις 11. Ας το πω κάτω για ένα σχόλιο, να μου πεις πώς σου φάνηκε η συνταγή αν την κάνεις, ή αν έχεις κάποια άλλη πρόταση, ή έχεις κάποια πορεία. Αν κάνεις τη συνταγή, τα αγκαρέμαι και στο Instagram για να δω τη δημιουργή σου και να τις κοινοποιήσω. Και εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Και μέχρι τότε να θυμάσαι. Ειρήνη ξεκινάει από το πιάτο σου. Τα λέμε. Something is alright.